Τη δημοπράτηση της εισόδου πόλης Ιγουμενίτσας, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνεδρίασε την Πέμπτη υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη. Ο προϋπολογισμός του έργου, του οποίου ο πλήρης τίτλος είναι «Σύνδεση Λιμένα Ιγουμενίτσας Εγνατία Οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι», ανέρχεται σε 11.602.000 ευρώ. Συνεχίζεται η αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ηπείρου. Παράλληλα με την κατασκευή σύγχρονων οδικών υποδομών, η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζει το πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη βελτίωση και την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των περιφερειακών ενωτήτων της. Συγκεκριμένα, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να γίνουν παρεμβάσεις στις παρακάτω επαρχιακές οδούς, για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους των αντίστοιχων έργων. Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου Διχομήρη, Τιμπά, στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Γέφυρας Παπίγκου στο Βοηδομάτι Ποταμό, προϋπολογισμού 140.000 ευρώ. Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Καστανής Αγίας Μαρίνας Πογονίου, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Αποκατάσταση παλαιάς εθνικής οδού Ιωαννίνων Τρικάλων στο ύψος της διασταύρωσης με Ανατολικό Ζαγόρι, προϋπολογισμού 400 ευρώ. Αποκατάσταση δρόμου στον οικισμό Σχορτσιανέικα της τοπικής κοινότητας Κάτω Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ. Βελτίωση βατότητας σε κτηνοτροφικές μονάδες στον Οροπό Πρέβεζας, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Επίσης εγκρίθηκε η άμεση αποκατάσταση και προστασία της 32ης επαρχιακής οδού προς Μολυβδοσκέπαστη Κόνιτσας από τα νερά του ΑΟΟΥ Ποταμού με έργο συνολικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Μεταξύ των άλλων αποφάσεων, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε ακόμη το πρακτικό του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, βελτίωση συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων και αυλίου χώρου στην έδρα του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Λιμνοθάλασσας Λογαρού, προϋπολογισμού 72.000 ευρώ. Το πρακτικό του διαγωνισμού για τις συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου, προεκτιμόμενης αμοιβής 35.000 ευρώ. Τη διενέργεια διαγωνισμού με προϋπολογισμό 29.000 ευρώ για εξοπλισμό των σκοπευτηρίων του αθλητικού ομίλου. Επίσης, από την Περιφέρεια και τις Περιφερειακές Ενότητες, μετά από αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, αναλαμβάνονται δράσεις για τον καθαρισμό χόρτων και κλαδιών στην περιοχή του Παραποτάμου, Γρεβενιτίου, Βάρδα, Αράχθου Ποταμού, στις επαρχιακές οδούς Νεοχώρη, Γλυκή Θεσπρωτεία, Σίβωτα, Πέρδικα, Μαυρούδη, Σαγιάδα και στον κάμπο Ραγίου και Στρίνης. Την αποκατάσταση της βατότητας και της διευθέτησης ρέματος πλησίων της επαρχιακής οδού στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Καριών. Τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Επισκευή γεφυρών Μπέλεϊ στο Μεσοπόταμο Πρέβεζας, στην τοπική κοινότητα Διχομηρίου και στην τοπική κοινότητα Ρετσιανών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Τέλος, εγκρίθηκαν πρακτικά ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την μεταφορά μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.